Στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στις φυλακές οδηγείται σήμερα ο Χρήστος Παπάς που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης. Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθερξης 11 ετών και 9 μήνων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είχε εξαφανιστεί μετά την ανακοίνωση της ποινής και επί 9 μήνες οι ελληνικές αρχές τον αναζητούσαν με τα σενάρια να κάνουν λόγο και για διαφυγή του στο εξωτερικό. Τελικά η αστυνομία τον εντόπισε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου του παρήχε κρυσφύγετο μία 52χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, επίσης μέλος της Χρυσής Αυγής. Η 52χρονη συνελήφθη για υπόθαλψη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με τη σύλληψη του Χρήστου Παπά κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αριστοτελία Μπελώνη.